Το ΚΚΕ έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του και της δράσης του όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν το επίπεδο ζωής των εργαζομένων. Η αξιοποίηση του παρελιακού μετόπου για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού είναι ένα από αυτά. Η σημερινή κατάσταση βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τις ανάγκες των εργαζομένων για αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Τμήματα του παραλιακού μετόπου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Επικρατεί η κατάτμησή του, η άμεση φοροθέτηση χρήσεων γης και η μεταξύ του σύγκρουση. Ο λαός είναι αποκλεισμένος από μεγάλα τμήματα και ο θερμαϊκός είναι οικολογικά υποβαθμισμένος. Όλα αυτά δεν είναι φυσικά προβλήματα, φυσικά φαινόμενα. Είναι αποτέλεσμα του άνοχου καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, της εμπορευματοποίησης της γης, της ασυδοξίας του κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κυβερνήσεις, δημοτικές και περιφερειακές αρχές, που επί της ουσίας στηρίζουν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, πραγματικά δεν είναι μέρος της λύσης αλλά του προβλήματος. Ειδικά όταν τα διάφορα μεγαλόπινα project τα οποία προωθούν δεν έχουν στο επίκεντρό τους τις κοινωνικές ανάγκες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν για να βελτιωθεί η κατάσταση? Να έχει πολλοί κόσμος πρόσβαση στη θάλασσα, που υποτίθεται ήταν και το διακύβευμα για να αποδειχθούν τέτοια σχέδια. Παρά τα παχιά λόγια, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο δεν δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις από τη σκοπιά ούτε των σύγχρονων δυνατοτήτων ούτε των λαϊκών αναγκών. Έτσι κι αλλιώς, γενικά κύριος στόχος των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων είναι η γρήγορη προώθηση έργων και παρεμβάσεων που υποστηρίζουν ή προετοιμάζουν το έδαφος για κερδοφόρες επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό αποδείχθηκε με τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τη Μαρίνα της Αρετσούς και άλλα. Αποδεικνύεται και στην περίπτωση του συγκεκριμένου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Το πραγματικό δίλημα, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, δεν είναι αν θα γίνει ανάπλαση ή όχι, αξιοποίηση ή όχι, αλλά ποιες παρεμβάσεις, πού, ποιος θα τις πληρώσει και ποιος θα τις απολαμβάνει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Προτείνονται παρεμβάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές που περικλείονται από το πολεοδομικό συγκρότημα. Δεν είμαστε γενικά αντίθετοι στο να οργανώνεται η χρήση τέτοιων χώρων. Το ζήτημα όμως είναι σε ποια κατεύθυνση και με ποιες προϋποθέσεις. Εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η περιοχή του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και οι εκτάσεις στην περιοχή Μεγαλομουσικής, Ποσειδόνια, Λατίνια. Και στις δύο, αυτό που περιγράφεται στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, η απόδοση ελεύθερου χώρου είναι μικρότερη από τις σημερινές ανάγκες, οι προτινόμενες χρήσεις και όροι δόμησης ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των μελλοντικών επενδυτών. Επίσης, διατυπώνεται ευθέως ότι η προτινόμενη παρέμβαση είναι εφικτή μόνο με την προσέγγιση επενδυτών. Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων ως προάβλιο των επενδύσεων και η πορεία υλοποίησης των έργων και παρεμβάσεων θα έχουν ορισμένα μόνο ωφέλη για την κοινωνική πλειοψηφία να συνδέεται με την προσδοκόμενη κερδοφορία. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος και προκειμένου να προσεγγιστούν ιδιωτικά κεφάλαια, θα αξιοποιηθούν διαφόρων τύπων επιδοτήσεις και δώρα. Ο ενδεικτικός αρχικός προϋπολογισμός των πρώτων παρεμβάσεων είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Από αυτά λένε ότι θα αντλήσουν χρήματα από το ΕΣΠΑ 2021-27, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα προκύψουν από τη φορολογιστία του λαϊκού εισοδήματος. Ενώ η άλλη όψη τους είναι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, οι περαιτέρω αντεργατικές αναδιαθρώσεις, έτσι ώστε να θωρακίζεται η κερδοφορία των επενδύσεων. Το δίθεν ενιαίο και αδιάσπαστο παραλιακό μέτωπο που επίσης προπαγανδίζεται είναι ψέμα. Στηρίζεται μόνο στην ύπαρξη μιας διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, η οποία δεν είναι ούτε καν σε όλο το μήκος διαδρομής της κοντά στην παραλία. Αυτό είναι και το φύλος οικής επίσης του όλου εγχειρήματος. Η ζώνη παρέμβασης παρουσιάζει ασυνέχειες κατά μήκος της για διάφορους λόγους. Δεν περιλαμβάνει την περιοχή του αεροδρομίου που φυσικά δεν μπορεί να πολεοδομηθεί εκ νέου, αντίστοιχα αφήνει ανέγκυχη την περιοχή που είναι εγκατεστημένες οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κυρίως αυτές της Κοράλ, των ΕΛΠΕ κτλ. Άλλες ασυνέχειες που αφορούν τη Μαρίνα Αρετσού, το στρατοπεδό Κόδρα στην Καλαμαριά, τη Μαρίνα Πηλέας, το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς θέση ΤΕΚ στην Περαία, είναι και αυτές τις περιπτώσεις που όμως εκεί πέρα επιταχύνθηκε ο σχεδιασμός για την παράδοσή τους σε επιχειρηματικούς ομίλους σε σχέση με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο ή που το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς επαρκούσε για να προσεγγιστούν επενδύσεις. Η ύπαρξη ξεχωριστών επιχειρηματικών σχεδίων αντικειμενικά υπονομεύει την ενιαία αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου αλλά και την πρόσβαση του λαού σε αυτό. Γενικά, ο προτινόμενος χωρικός σχεδιασμός είναι αποσπασματικός. Προτείνεται ξεχωριστή πολεοδομική αντιμετώπιση μιας λωρίδας γης, η οποία όμως αντικειμενικά βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα. Βασίζεται στην υφιστάμενη εμπορευματοποίηση και άναρχη χωροθέτηση χρήσεων, τις οποίες κυδαιωνίζει. Η απουσία επαρκών ελεύθερων χώρων περιορίζει τη δυνατότητα παρεμβάσεων προς όφελος του λαού.
Ο πραγματικός στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου διοικητικού πολεμικού σχεδίου είναι η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την κερδοφόρα διέξοδο κεφαλαίου μέσω επενδύσεων κατά μήκος του παραλιακού τόπου της πόλης. Επενδύσεις που συνδέονται με τους στόχους να αναδυθεί η πόλη σε τουριστικό, εμπορικό, επιχειρηματικό κέντρο με επιρροή στα Βαλκάνια και ευρύτερα. Το ίδιο επιδιώκεται και με άλλα αντίστοιχα σχέδια, αναφερθήκαμε πριν και στην ανάπλαση της ΔΕΦ και σε άλλα. Δεν είναι τυχαία η κοινή επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα όλων αυτών, η οποία κάνει λόγο για ένα νέο brand name στη Θεσσαλονίκη ή τη δημιουργία τοποσίμων και άλλα τέτοια όρους που χρησιμοποιούν. Μια εικόνα από το μέλλον είναι και τα αντίστοιχα μεγαλόπινα σχέδια που υλοποιούνται ήδη στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Συγκεντρώνονται εκεί και αναρχούνται πόροι για την αβάθμιση της τουριστικής βιτρίνας και την προσέγγιση επενδύσεων, στερώντας πόρους από άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις. Το πρώην αεροδρόμιο μετατρέπεται σε περίπλεκτη πόλη μέσα στην πόλη για λίγους, στερώντας από εκατομμύρια κατοίκους έναν ενδυνάμει πνεύμα. Η όποια σχετική βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση δεν είναι ούτε για πανηγυρισμούς και απέχει από τις σύγχρονες δυνατότητες και ανάγκες. Ο λαός φαίνεται ότι θα λαμβάνει ακόμα μια φορά ψίχουλα ως διερχόμενος και επισκέπτης μιας του τόσο, καταβάλλοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο. Ουσιαστική λύση προς το συμφέρον του λαού δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος τους, όσο η γη και η χρήση της παραμένουν εμπορεύματα. Απέναντί μας έχουμε την πολιτική εμπορευματοποίηση των χρήσεων γης υπέρ του κεφαλαίου, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συνενούν όλα τα αστικά κόμματα, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιπολιτευτικές τους κορώνες. Μάταια ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει τη συνενοχή του αναζητώντας πιο φιλολαϊκούς όρους υλοποίησης τέτοιων επενδύσεων. Άλλωστε το δικό του κυβερνητικό έργο είναι η δεσμοθέτηση των ειδικών πολεμικών σχεδίων, το Προεδρικό Διάταγμα 59 του 2018 που εξυγχρονίζει τις χρήσεις γης προς όφελος του κεφαλαίου, δικό του έργο ως κυβέρνηση είναι το ότι προχώρησε την παραχώρηση φυλαίων γης σε επενδυτές και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τέτοια πράγματα σε δημοτικά συμβούλια και αλλού. Όλες οι κυβερνήσεις ως σήμερα έχουν προωθήσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Ο λαός πλέον έχει πείρα ώστε να μην αποθέτει την ελπίδα από τις κυβερνητικούς μεσίες στην αναλλαγή αστικών κυβερνήσεων που θα εφαρμόσουν στην ουσία την ίδια πολιτική. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες για να γίνει πραγματικότητα ένας προοδοταξικός σχεδιασμός που στη βάση επιστημονικής διάγνωσης των αναγκών και με κριτήριο τη λαϊκή εφημερία. Μπορεί να διασφαλιστεί κατοικία για όλους σύγχρονων προδιαγραφών, με σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των πόλεων, των γειτονιών μας, με υποδομές γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, να αναπτυχθούν και να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πνεύμονες πρασίνου σε συνδυασμό με ζώνες λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Να πετύχουν μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των κλάδων της οικονομίας και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για το πολεοδυτικό συγκρότημα εδώ, το δυτικό παραλιακό μέτωπο μπορεί να αναβαθμιστεί παρεμβολητικά στη βάση ενός συνολικότερου σχεδίου για τη συνολικότερη αναβάθμιση της περιοχής, την οικολογική θωράκιση και ανάδειξη του εθνικού πάρκου Δέλτα Αξιού Λουδία Λεάχμονα, της δεινοθάλασσας του Καλοφορίου, που έχει και ιδιαίτερο ρόλο στην πιοποικιλότητα της περιοχής. Η δυτική είσοδος της πόλης μπορεί να αναπλαστεί και να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων, αντί να ρημάζει ή να γίνεται αποκλειστικά πόλο συγκέντρωσης νέων γραφειακών, ξενοδοχειακών και άλλων τέτοιων χώρων, όπως συμφέρει τους κάθε λογικούς επενδυτές. Η διεθνής έκθεση να αποτελέσει πραγματικά ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, αντί για ένα επιχειρηματικό κέντρο. Η περιοχή Ποσειδόνιο, Αλατίνη, Μέγαρο Μουσικής να προφυλαχθεί και να επεκταθεί εκεί ο δημόσιος ελεύθερος χώρος, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για την κάλυψη αναγκών σε δωρεάν αναψυχή, αθλητισμό, παιδεία. Στην Καλαμαριά, η Μαρίνα και η Πλάζα Ριτσούς, το πρώην στρατόπεδο Κόντρα, αποτελούν ελεύθερο πνεύμα πρασίνου και αναψυχής και όχι πεδίο κερδοφορίας επενδυτών. Προϋπόθεση όμως είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και της κερδοφορίας του κεφαλαίου ως κριτήριο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Μόνο στο στέρεο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας της γης και των κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής μπορούν να σχεδιαστούν κεντρικά επιστημονικά οι χρήσεις γης με γνώμα τη λαϊκή ευημερία. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που ξεδιπλώνονται για τη διασφάλιση ελεύθερων χώρων και πνευμόνων πρασίνων μέσα στον αστικό ιστό. Καλούμε τον λαό σε συμπόρευση για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική. Μπαίνουμε μπροστά στη μάχη για την ακύρωση των σχεδίων του κεφαλαίου που φέρνουν συνολικά νέα επιδείνωση στους όρους ζωής του λαού, στην κατοικία, την αναψυχή, την πολιτική προστασία, φέρνοντας ενεργειακή φτώχεια, αυτά τα οποία φέρνει η πράσινη μετάβαση, ο ανταγωνισμός της και ο υπεριαλιστικός τους πόλεμος και με στόχο τα κέρδη των επενδύσεών τους.